8 χρόνια και 5 μήνες μετά την αποκάλυψη μιας από τις συγκλονιστικότερες υποθέσεις παιδεραστίας στη χώρα μας, έχοντας εκτίσει τα 2/5 της συνολικής του ποινής, ο Νίκος Σιραγάκης, ο παιδεραστής από το Ρέθυμνο, αποφυλακίστηκε από τις φυλακές των Γρεβενών. Υποτίθεται ότι οι φυλακές είναι μέρη τα οποία θεραπεύουν ταυτόχρονα και τον σοφρονισμό και προστατεύουν και την κοινωνία με τον εγκλισμό εκείνων που η δικαιοσύνη παραπέμπει εκεί, ανθρώπων οι οποίοι δεν πρέπει να αποτελούν δυναμική απειλή κατά της κοινωνίας. Ο παιδεραστής, δάσκαλος δημοτικού σχολείου και προπονητής ομάδας μπάσκετ αγοριών του Ρεθύμνου, μόλις συμπλήρωσε τα προβλεπόμενα εκ του νόμου έτη έκτησης, κατέθεσε αίτηση αποφυλάκησης με το διευθυντή της φυλακής να σταθμίζει τα όσα προβλέπονται, τα απαιτούμενα χρόνια δηλαδή, την καλή συμπεριφορά εντός του σοφρονιστικού καταστήματος και τα μεροκάματα στο κηλικείο των φυλακών, και να προτείνει προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών της Εισαγγελίας Γρεβενών υπέρ της αποφυλάκησης Σιραγάκη. Όπερ και γένετο. Μια τέτοια απόφαση αποφυλάκησης ενός ανθρώπου ο οποίος έχει κάνει αυτού του είδους τα εγκλήματα είναι τραγικό. Υπάρχουν δυνατότητες και περιθώρια του σοφρονισμού, αλλά θα πρέπει να εξατομικεύονται κάθε φορά, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι σαν πολιτεία και σαν πολίτες ότι αυτός ο οποίος διαβαίνει την πόρτα έχοντας διαπράξει βαρύτατα εγκλήματα, ότι έχει πράγματι σοφρονιστεί, ότι έχει μεταμεληθεί. Πράγμα για το οποίο εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση διατηρώ τεράστιες αμφιβολίες. Η αποφυλάκηση Σιραγάκη συνοδεύεται από περιοριστικούς όρους που προβλέπουν την εμφάνισή του κάθε μήνα στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, αλλά και την παραμονή του αποκλειστικά στον τόπο που έχει δηλώσει ως τόπο διαμονής, δηλαδή τη Θεσσαλονίκη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα έπρεπε να ελέγχθει το περιεχόμενο της απολογίας του κατά το δικαστήριο, που ήταν απαράδεκτο, απολύτως, δεν επέδειξε καμία απολύτως μεταμέλεια, επέδειξε θρασίτητα, ήταν αμετανόητος και θα έπρεπε αυτό από τους αρμόδιους, από το συμβούλιο εκεί που επιλήφθηκε, να ληφθεί υπόψη. Δεκέμβριος 2011, οι αστυνομικοί του Ρεθύμνου, που από καιρό είχαν πληροφορίες για την ανατριχιαστική δράση ενός δασκάλου σε δημοτικό σχολείο και προπονητή μπάσκετ μιας ομάδας, τον συλλαμβάνουν επαυτοφόρο να διαπράττει ασελγής πράξη σε βάρος 2-13χρονων αγοριών. Αυτή η υπόθεση δεν είναι μόνο του Σιραγάκη, είναι του κάθε Σιραγάκη. Και όχι μόνο στο Ρέθυμνο, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Ξέρετε τι με προβληματίζει αυτή την ιστορία, η ανοχή των Ρεθυμιωτών. Περισσότερο από την πράξη του ίδιου του Σιραγάκη. Τις επόμενες ημέρες οι αποκαλύψεις είναι καταιγιστικές. Η κοινωνία του Ρεθύμνου σύεται. Και μαζί τη Συγκρήτη και ολόκληρο το Πανελλήνιο. Κακώς γεωμένο. Όποιος έχει παιδιά. Η κοινή γνώμη νομίζω έχει ήδη απαντήσει για το συγκεκριμένο θέμα. Η δικαιοσύνη πήρε την απόφαση, οι νόμοι του κράτους, οι οποίοι είναι σεβαστοί. Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Ρεθύμνου παραπέμπει τον 48χρονο τότε προπονητή για 53 περιπτώσεις ανηλίκων. Ο ίδιος, μετά τις παλινοδίες στην υπερασπιστική του γραμμή, εμφανίζεται αμετανόητος ενώπιον του δικαστηρίου, υποστηρίζοντας πως δεν παρέσυρε τους ανήλικους, αλλά όσα συνέβησαν ήταν μέρος ενός παιχνιδιού μίησης σε μια προσπάθεια να ξεπεράσουν, όπως είπε, τα ταμπού και τις φοβίες τους. Τι δεν θα ξεχάσετε από εκείνη τη δίκη ποτέ? Το θράσος, το αμετανόητο και την άθλια προσπάθεια να επιρρύψει στα θύματα ευθύνες. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Πειραιά το Μάιο του 2013 έκρινε τον κατηγορούμενο ομόφωνα ένοχο, καταδικάζοντάς τον σε συνολική ποινή κάθριξης 401 ετών για τις κατά περίπτωση πράξης της κατάχρησης σε ασέλγεια σε βάρος ανηλίκου, της αποπλάνησης ανηλίκου, καθώς και για απόπειρα ασέλγειας με τις κατηγορίες να αφορούν σε συνολικά 36 ανήλικους. Το δικαστήριο και το πρωτόδικο, το μεικτό ορκωτό του Πειραιά και το μεικτό ορκωτό εφετείο του Πειραιά αποτύπωσε επακριβώς την κοινωνική απαξία και τη φρικαλαιότητα των πράξεων του συγκεκριμένου ανθρώπου.